Έναν μοναδικό τρόπο βρήκε ο Ιταλός αρτοπιός Ματέο Κονζούλο για να βοηθήσει τους Ουκρανούς. Στο φούρνο του φτιάχνει και πουλά ψωμί ειρήνης, τα μπλε και κίτρινα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικό ταμείο που βοηθάει τους πρόσφυγες οι οποίοι περνούν στην Ιταλία ή παραμένουν στην Ουκρανία. Επιπλέον, ο Κονζούλο και οι αρτοποιοί της περιοχής Παραμπιάγκο κοντά στο Μιλάνο έχουν φτιάξει 600 κιλά μπισκότα για να τα δώσουν σε νεαρούς πρόσφυγες. Σχεδιάζει να φέρει τα γλυκά μαζί με ένα φορτηγό γεμάτο τοπικές πάνες, τρόφιμα, φάρμακα και ρούχα στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας την επόμενη εβδομάδα. Έβλεπα έναν δημοσιογράφο στην τηλεόραση που βρισκόταν στους πρόσφυγες στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Έλεγε ότι το πρώτο πράγμα που έδωσαν σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ένα ζεστό ρόφημα και ένα κομμάτι ψωμί. Όταν άκουσα τη λέξη ψωμί, σκέφτηκα: «Οκ, είμαι αρτοποιός. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω?» Έτσι είχα την ιδέα να φτιάξω αυτό το δίχρωμο ψωμί που θυμίζει την Ουκρανική σημαία και με το οποίο μαζεύω χρήματα για την τοπική οργάνωση που συγκεντρώνει τα λεφτά για την Ουκρανία. Ο Ιταλός αρτοποιός χρησιμοποιεί φυσικό χρωματισμό τροφίμων για να φτιάξει το ψωμί, σαφράν για να χρωματίσει τη ζύμη κίτρινη και ένα εκχύλισμα από τα φύλλα του λουλουδιού μπλε πεταλούδα για να πάρει το μπλε. Μόλις ψηθεί, χρησιμοποιεί ένα σπρέι με βάση το βούτυρο για να διακοσμήσει κάθε καρβέλι με τη λέξη ειρήνη. Η πρωτοβουλία του τον έβαλε στο στόχαστρο φιλορώσων αλλά και ρώσων τρολ του διαδικτύου που του στέλνουν απειλητικά μηνύματα. Έλαβα μηνύματα που μου έλεγαν ότι μου αξίζει να με χτυπήσουν ρωσικές βόμβες, ότι πρέπει να πάθω τα ίδια με τους Ουκρανούς, ότι πρέπει να κλείσω το μαγαζί μου, πως ένα αρτοποιείο σαν αυτό αξίζει να χρεοκοπήσει, ότι να πάρω ένα σκηνί 1,5 μέτρο για να κρεμαστώ και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι το νόημα αυτών των μηνυμάτων που μου έστελναν, αλλά δεν με νοιάζει. Ό,τι έχω κάνει ως τώρα και ό,τι θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα, το κάνω γιατί το πιστεύω. Πιστεύω στο να βοηθάμε τους άλλους όσο και όπως μπορούμε. Οπότε συνεχίζω αυτό που ξεκίνησα χωρίς να κοιτάω πίσω μου και χωρίς να δίνω σημασία σε όλα αυτά τα μηνύματα ούτε σε αυτούς που τα στέλνουν. Ο Κονζούλο παράγει περίπου 20 κιλά ψωμί της ειρήνης την ημέρα και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2.000 ευρώ για την τοπική φιλανθρωπική δράση. Παράλληλα με τη βοήθεια της Διεθνούς Ένωσης Αρτοποιών, έχουν συγκεντρωθεί και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα μεταφέρει ο ίδιος με το φορτηγό του στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας την ερχόμενη εβδομάδα. Amen.